ο Μιλωνάς, ο γιος του και ο γάιδαρός του. Ένας Μιλωνάς και ο γιος του πήγαιναν το γάιδαρό τους στο παζάρι, στο γειτονικό χωριό, να τον πουλήσουν. Καθώς προχωρούσαν, συνάντησαν μερικές κοπέλες που γύριζαν από την πόλη γελώντας και κουβεντιάζοντας. «Για κοιτάξτε», φώναξε μια κοπέλα, «έχετε ξαναδεί τέτοιους ανόητους να πηγαίνουν ποδαρόδρομο και να αφήνουν το γάιδαρό τους ξεφόρτωτο?» Ο Μιλωνάς στάθηκε, ανέβασε το γιο του στο γάιδαρο και συνέχισαν το δρόμο τους. Καθώς προχωρούσαν, είδαν δυο που κουβέντιαζαν. «Να, βλέπεις τι σου έλεγα», είπε ο ένας τον άλλον. «Κοίταξε αυτόν τον μικρό τεμπέλη που πάει καβάλα, ενώ ο γεροπατέρας του έρχεται πίσω με τα πόδια. Κατέβα μέσω παλιόπαιδο». Ο Μιλωνάς κατέβασε το γιο του και ανέβηκε στο γάιδαρο. Έτσι πήγαν λίγο δρόμο, ώσπου απάντησαν μια συντροφιά από γυναίκες και παιδιά. «Καλέ, πώς σου κρατάει η ψυχή σου», είπε μια γυναίκα. «Εσύ να πηγαίνεις καβάλα και αυτό το καημένο το παιδάκι να μην μπορεί να σε προφτάσει?» Ο καλός Μιλωνάς, που ήθελε να ευχαριστήσει όλον τον κόσμο, έβαλε το γιο του να καθίσει πίσω κάπουλα. Καθώς όμως έφτασαν στο χωριό, ένας πρωτευουσιάνος τους φώναξε. «Πρέπει να σας καταγγείλω που παραφορτώνετε έτσι ξεδιάνθρωπο αυτό το καημένο το ζώο. Το σωστό είναι να κουβαλάτε εσείς το γάιδαρο και όχι αυτό σε εσάς». Έτσι λοιπόν, ο Μιλωνάς και ο γιος του έδεσαν τα πόδια του γαϊδάρου, πέρασαν ένα ξύλο και τον κρέμασαν στον νόμο τους. Οι χωριανοί σκάσανε στα γέλια μπροστά στο διασκεδαστικό αυτό θέαμα. Όλοι τρέχανε να τους ειδούν. Κι έτσι ο Μιλωνάς, ντροπιασμένος, πήρε το γιο του και το γαϊδαρό του και ξαναγύρισαν στο σπίτι τους. Επιμήθειον, όποιος θέλει να ευχαριστήσει όλους, δεν ευχαριστεί κανέναν.